Γεια σας. Πού βρίσκομαι? Μέσα στο μπάνιο μου. Ποιος θέλει αυτό? Φταίνεται κάποια κορίτσια που μου κάνανε τάκ αυτό εδώ το βιντεάκι για το τι προϊόντα χρησιμοποιώ και το τι έχω μέσα στο μπάνιο μου. Θα αφήσω link από κάτω για τα βιντεάκια των κοριτσιών και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ έχω το σφουγγάρι μου. Καλά, δεν θα πιάσουμε τώρα συζήτηση για το αν πρέπει το σφουγγάρι να είναι μέσα στο μπάνιο και τα σχετικά. Τα δικά μου τα παίρνω από σούπερ μάρκετ γνωστής εταιρείας. Είναι πάρα πολύ οικονομικά, έχουν 80 με 90 λεπτά. Οπότε τα αλλάζω πάρα πολύ συχνά και καλό θα είναι να κάνετε αυτό και στις κορίτσια. Εδώ έχω ένα κλαμεράκι με το οποίο πιάνω τα μαλλιά μου όταν βάζω μάσκα. Θα σας δείξω πιο κάτω οι μάσκες. Και τα αφήνω στην ώρα κάνω φρόλουτρο. Εδώ έχω ένα σαπουνάκι, είναι από το φαρμακείο, είναι το Antibacter. Χρησιμοποιώ όπου και πού και στο πρόσωπό μου, αν και δεν κάνει πολύ συχνά γιατί ξεραίνει πολύ την επιδερμίδα, και στο σφουγγάρι μου και γενικά κάποιες φορές και στο σώμα μου, έτσι όταν με πιάνουν κρίσεις. Καλό είναι να υπάρχει ένα σαπουνάκι Antibacter πάντα, είναι πολύ οικονομικό. Καλό είναι να έχετε και εσείς ένα, έχει περίπου 3 ευρώ από το φαρμακείο. Λοιπόν, προχωράω. Εδώ έχω τα φρόλουτρά μου. Έχω αυτό εδώ τη Σκέρ, το οποίο είναι παιδικό σαμπουάν και αφρόλουτρο μαζί, και σας έχω πει ότι το συγκεκριμένο το χρησιμοποιώ και για τα πινέλα μου και για το πρόσωπό μου. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό, έχει αμυγδαλέλαιο μέσα και λεβάντα και είναι καταπληκτικό. Έχω αυτό εδώ το αφρόλουτρο, το Fa Men. Ναι, μου αρέσουν τα τεντρικά αφρόλουτρα. Νομίζω σε πολλά κορίτσια αρέσουν γιατί αφήνουν αυτό το αίσθημα της καθαριότητας. Αυτό εδώ τη δουλειά έχει, τέλος πάντων, θα σας πω. Αυτό εδώ είναι ένα φρόλουτρο που μου κάνανε δώρο το χειμώνα στα γενέθλιά μου. Είναι με κανέλα, δεν το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα. Το χειμώνα το χρησιμοποιούσα. Αυτό εδώ, κανονική τη θέση δεν είναι εδώ. Απλά τώρα το πρωί έκανα ντουζάκι και το άφησα εδώ, το ξέχασα. Είναι το αφρίζον νερό για βαθύ καθαρισμό της L'Oréal. Είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Πάρα πολύ καλό. Θα μπει στα αγαπημένα Ιουνίου σίγουρα. Εδώ έχω ένα δειγματάκι, είναι της Pepanthol, το καινούριο σαμπουάν για ξηρά μαλλιά. Μου το δώσανε από το φαρμακείο, γιατί δεν το έχω αφήσει εδώ, για όταν θα κάνω μπάνιο να το χρησιμοποιήσω την επόμενη φορά. Αυτά είναι τα φρόλουτρά μου. Επίσης, άλλο ένα φρόλουτρο που χρησιμοποιώ είναι αυτό εδώ της CN, είναι από τα καταστήματα Lidl. Είναι πολύ μεγάλη συσκευασία. Μυρίζει έτσι η καθαριότητα και αυτό. Πάμε στα σαμπουάν. Τα σαμπουάν μου είναι εδώ. Είναι αυτό εδώ της Τιμωτέη που είναι με 0% μπάραβι για ξανθές αντάβιες, γιατί όπως σας είπα τα μαλλιά μου είναι καστανόξυδα, φυσικά δεν τα βάφω. Οπότε κάτι τέτοια σαμπουάν μου τα ανοίγουν ακόμα περισσότερο τα μαλλιά μου. Καλό σαμπουάν, εντάξει, μην φανταστείτε ότι καθαρίζει, απλά το χρησιμοποιώ μετά. Θα σας πω ποιο χρησιμοποιώ πρώτο. Πρώτο χρησιμοποιώ ή αυτό εδώ της Care που είναι από τα ΑΒ που σας έχω δείξει, ή αυτό εδώ της Pantene για να καθαρίσουν τελείως τη λιπαρότητα και το σμίγμα από τα μαλλιά μου και την βρωμιά γενικά. Το πρώτο χέρι είναι αυτό και μετά συνήθως χρησιμοποιώ ή αυτό εδώ της Gliss, αν και δεν μου άρεσε καθόλου το συγκεκριμένο, δηλαδή δεν καθαρίζει τα μαλλιά, απλά αφήνει πολύ ωραία ενυδάτωση. Οπότε πρώτο χέρι κάνω αυτό ή αυτό ή αυτό που είναι εξίσου δυνατά σαμπουάν και μετά χρησιμοποιώ ή αυτό ή αυτό. Πάμε στις μάσκες. Από μάσκες έχω αυτήν εδώ την Dove, την Intensive Repair, πάρα πολύ καλή. Έχω αυτήν εδώ πάλι τη Τιμωτέη που είναι για ξανθά μαλλιά και σας εξήγησα τον λόγο. Και θα σας δείξω το αγαπημένο μου. Είναι το Keratinology, το βάλσαμο άμεσης θρέψης conditioner. Όσα κορίτσια έχουν πολύ ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά, δοκιμάστε το, καταπληκτικό. Κάνω συνδυασμούς και των τριών ανάλογα με τα κέφια μου. Εδώ κάτω έχω ένα σαπουνάκι για την ευαίσθητη περιοχή της Everyday, όπως επίσης και ένα peeling σώματος στη σειρά Medica με aloe vera και ελιά. Δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, έχει μενθόλη μέσα, έτσι και έτσι, είναι τη σειρά Medica, είναι επαγγελματικά. Αυτά. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε και ευχαριστώ και πάλι για τους 1000 subscribers, θα το πω και θα το ξαναπώ. Να είστε καλά, φιλιά!